Κύρια προτεραιότητα του συνδυασμού μας είναι να ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα τα γενικά πολεοδομικά σχέδια τόσο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας όσο και των Αγίων Θεοδόρων, δηλώνει ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Πετρίτσης. Η κύρια προτεραιότητά μας σαν συνδυασμός είναι να ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα τα γενικά πολεοδομικά σχέδια τόσο του Λουτρακίου, του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας όσο και των Αγίων Θεοδόρων. Των Αγίων Θεοδόρων αυτή τη στιγμή έχει παγώσει η δεύτερη φάση. Και θα δούμε με ποιες διαδικασίες πρέπει να τις ξαναβάλουμε πάλι μπροστά για να μπορέσει γρήγορα να έρθει προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και μετά να ακολουθήσουν οι άλλες διαδικασίες που θα πω πιο κάτω. Όσον αφορά το Γενικό Πολεοδομικό του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας, το οποίο κατατέθηκε στις 5 Ιουλίου προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου και ενεκρίθη σε πρώτη φάση γνωμοδοτικά, θα έλεγα. Γιατί μεσολαβεί μια υποχρεωτικά δίμηνη διαβούλευση με τους φορείς και με τις υπηρεσίες του νομού που άπτονται του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Δασαρχείο, Αρχαιολογίες κλπ. Και μετά από αυτή τη δίμηνη διαβούλευση, που πιστεύω κατά τη δική μου άποψη ότι ο χρόνος αυτός είναι μικρός και θα τραβήξει σε μάκρος, εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η δίμηνη διαβούλευση, θα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς τελική έγκριση. Εφόσον εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάει στο Περιφερειάρχη, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος θα κάνει σίγουρα τις τροποποιήσεις και τις πιθανές παρατηρήσεις επί αυτού του Γενικού Πολεοδομικού, για να έρθει ξανά εγκεκριμένα από το Περιφερειάρχη στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας πλέον εγκεκριμένο. Για να γίνει κατανοητό, αυτή η διαδικασία έχει αργήσει πάρα πολύ στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας. Τονίζω, είναι το βασικότερο. Εμείς, σαν Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, όλοι οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, είχαμε και εγώ περισσότερο σαν αντινομάρχης και εισηγητής πάρα πολλών δεκάδων μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Το Α και το Μ που κοιτάγαμε ήταν πάντοτε οι αντιδράσεις των διαφόρων κατοίκων της περιοχής για κάποια μελλοντική επένδυση που θα γινόταν στην περιοχή τους. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πουθενά στην κορυφαία και μάλλον σε όλη την Ελλάδα θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Το πρόβλημα δεν είναι στο Λουτράκι ούτε στην Κορυφαία, είναι πανελλοδικό. Εμείς, σαν νομαρχία, αν θυμάστε καλά. Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο Λουτράκι, υπάρχει το νερό. Βέβαια, εντάξει, αυτό και υπάρχει η περιοχή του υδροφόρου που προστατεύεται με απαγόρευση κάθε οικοδομική δραστηριότητα. Η διαφοροποίηση που υπάρχει στο Λουτράκι σε σχέση με. Προσέξτε να δείτε, υπάρχει μια παρεξήγηση. Ενώ το Λουτράκι έχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο, αυτό αφορούσε αποκλειστικά μόνο το σχέδιο πόλης Λουτρακίου και της Περαχώρας. Δεν αφορούσε κανένα άλλο δημοτικό διαμέρισμα έτσι όπως έγινε ο Δήμος, διευρύνθηκε ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας, δηλαδή τα Ίσμε, την Κυραυρίση, το Καλαμάκι, το Σκήνο και τα Μπίση. Άρα το γενικό πολεοδομικό έτσι όπως έρχεται σήμερα, και ξαναλέω ότι έχει αργήσει πάρα πολύ, γιατί θα σας θυμίσω ότι εδώ και 5 χρόνια ο νομάρχης μου είχε δώσει την αρμοδιότητα να παρακολουθήσω την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών όλων των Δήμων του νομού, τα οποία είχαν ξεκινήσει εδώ και πάνω από 6-7 χρόνια αυτή τη διαδικασία. Και βρίσκονται σε ένα καλό στάδιο υλοποίησης τους. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή μετά από 5-6 χρόνια δεν έχουν εγκριθεί τα γενικά πολεοδομικά σχέδια. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρο.